Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression. Ζήσε με αγάπη με την Ξένια Κουρτογλου, προσωποκεντρική σύμβουλος ψυχικής υγείας, life and business coach, συγγραφέας. Σήμερα θα σας μιλήσω για την προσευχή, τη μεγάλη της αξία και τις ωφέλειες που έχει για τον άνθρωπο. Η προσευχή είναι μια διαδικασία όπου ο άνθρωπος, ανάλογα με τη θρησκεία και την πίστη του, απομονώνεται για να έρθει σε επαφή με εκείνη την ανώτερη δύναμη, τη συμπαντική νοημοσύνη, τον Χριστό, την Παναγία ή με όποια άλλη μορφή συμβολίζει τη θεία δύναμη η δική του θρησκεία. Η προσευχή δεν υπόκειται σε συγκεκριμένους κανόνες. Μπορεί να γίνεται καθημερινά, κάποιες φορές το χρόνο ή μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης και σε οποιοδήποτε χώρο. Και οι λόγοι που οι άνθρωποι προσεύχονται είναι αρκετοί, όπως το να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους για το δώρο της ζωής, να έρθουν σε επαφή με τον εσωτερικό εαυτό τους ή να ζητήσουν βοήθεια, προστασία ή καθοδήγηση σε μια δύσκολη στιγμή. Οι ωφέλειες της συστηματικής προσευχής είναι πολλές, αγγίζουν ολιστικά τον άνθρωπο και θα σας αναφέρω 10 από αυτές. Νούμερο 1. Μειώνει το άγχος και το στρες, φέρνοντας μια αίσθηση χαλάρωσης και ηρεμίας. Νούμερο 2. Με την προσευχή, ο άνθρωπος εκφράζει τις ανησυχίες, τους φόβους, τις ελπίδες του, απελευθερώνει τα δυσάρεστα συναισθήματα και αισθάνεται ανακούφιση. Νούμερο 3. Βελτιώνεται η διάβγεια και η ικανότητα εστίασης. Καθώς το μυαλό ησυχάζει, ο άνθρωπος αναγνωρίζει και ελέγχει τις σκέψεις του και εύκολα αυτοσυγκεντρώνεται. Νούμερο 4. Αυξάνεται η θετικότητα. Εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τη θεία προστασία και βοήθεια, ανοίγει η καρδιά και γεμίζει αγάπη και γαλήνη. Νούμερο 5. Μεγαλώνει η ικανότητα να αντιμετωπίσει κανείς τις δυσκολίες. Καθώς ο άνθρωπος ζητά καθοδήγηση και βοήθεια από την ανώτερη δύναμη, αποκτά ο ίδιος κουράγιο. Νούμερο 6. Αυξάνεται η ψυχική ανθεκτικότητα. Μέσα από την προσευχή και την ευγνωμοσύνη, τονώνει ο άνθρωπος τις αντοχές του, παίρνει δύναμη και γίνεται πιο ανθεκτικός. Νούμερο 7. Ενισχύεται η αίσθηση σύνδεσης. Η προσευχή είναι κανάλι προς την ανώτερη δύναμη, τον εσωτερικό εαυτό, τη συμπαντική νοημοσύνη, την αίσθηση του ανήκειν και του σκοπού. Νούμερο 8. Καλλιεργεί συμπόνια και ενσυναίσθηση. Καθώς προσεύχεται ο άνθρωπος ζητώντας προστασία και βοήθεια για τον εαυτό του και τους αγαπημένους του, γίνεται ο ίδιος πιο συμπονετικός και γεμίζει κατανόηση. Νούμερο 9. Αυξάνεται η αυτογνωσία. Με τη συγκέντρωση της προσευχής, επικεντρώνεστε στη σκέψη σας, καταλαβαίνετε καλύτερα τον εαυτό σας και εξελίσσεστε. Νούμερο 10. Βελτίωση της υγείας ολιστικά. Με την προσευχή και την ησυχία του μυαλού, βελτιώνεται η πνευματική, συναισθηματική και σωματική υγεία, καθώς μειώνεται το στρες και ενισχύεται το ανοσοποιητικό, εξασφαλίζοντας εσωτερική ηρεμία και γαλήνη. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.